Εδώ που κρίνεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πώς εν ώψη μιας διεθνούς κρίσης, πώς την αντιμετώπισε ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Θυμάστε, μας έλεγε ότι θα μας προσπεράσει, ότι θα μείνουμε αλόβητοι, μετά μας έλεγαν ότι κερδίσαμε το στοίχημα. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, τον Ιούνιο, άδειαζε δημοσίως τον υπουργό του των οικονομικών και του έλεγε ότι όχι, δεν έχεις την πείρα που έχω εγώ, δεν θα λάβουμε μέτρα. Άδειαζε δημοσίως τον πρώην πρόεδρο Βασιλείου, τον χαρακτηρίζει ότι και αυτός νεοφιλελεύθερος είναι και ούτε και αυτός ξέρει, δεν θα λάβουμε μέτρα. Γι' αυτό κρίνουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη ασφαλώς επηρεάστηκαν, αλλά είναι όρθια, στέκονται στα πόδια τους και είναι και σε θέση να δανείσουν αυτά εμάς για να μην χρεοκοπήσουμε. Αυτή είναι η κατάντια. Είναι ένα κείμενο επιστημονικών του Financial Times για την κατάσταση στην Κύπρο λίγο πριν το πρώτο Eurogroup του Δεκέμβρη που θα συζητούσε στις 4 Δεκέμβρη. Μάλιστα. Και λέει, το κλειδί για την Κύπρο είναι ότι οι κυπριακές τράπεζες επεκτάθηκαν απρόσεχτα στην Ελλάδα. Πέραν από την αγορά 7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ομόλογα, κατά τη στιγμή που όλοι οι άλλοι ξεφορτώνονταν τα ομόλογα, δάνεισαν περαιτέρω 23 δισεκατομμύρια ευρώ στα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που ισούται αυτόν το ποσό στο 180% ολόκληρου του πλούτου της Κύπρου, του ΑΕΠ. Δυστυχώς βρίσκεται στα χέρια μόνο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Εθνικών Κεντρικών Τραπέζων. Ποιος? Ο έλεγχος των τραπεζών. Εάν δεν αλλάξει αυτή αυτόν το σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα, οποιαδήποτε κι αν είναι η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κι αν είναι η κυβέρνηση στην πολιτική εξουσία, ενυπάρχουν ίδιες συνθήκες που θα επιτρέψουν, ιδίως όταν τράπεζες λειτουργούν ως μονοπόλια, την ίδια διασπάθηση του χρήματος, με αποτέλεσμα ο κυπριακός λαός να επιβαρύνεται από τις τσέπες του για να σώσει τις τράπεζες, για να μην καταρρεύσει το σύστημα. Είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε ιδιωτικοποίησεις. Αυτό το λέω γιατί ελέγχθηκε χθες από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πρέπει να πούμε ότι είναι παράξενο πραγματικά την στιγμή που στο μνημόνιο συναντήληψης που συμφωνήθηκε και από τη δική μας πλευρά υπάρχει σαφέστατα πρόνοια για την προοπτική ιδιωτικοποίηση. Σε περίπτωση που το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ακριβώς. Άρα το να ερχόμαστε τώρα και να λέμε ότι δεν θα δεχτούμε ιδιωτικοποιήσεις ή δεν θα δεχτούμε αυτό και αυτό, νομίζω δεν προσφέρει υπηρεσία, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο λαός αντιλαμβάνεται ότι δεν συνάδει με αυτά που πρακτικά και στην πράξη έχουμε συμφωνήσει.